Επειδή γνωρίζω τον Σπύρο πάρα πολύ καλά και έχουμε συνυπάξει στην ίδια ομάδα, πιστεύω ότι γνώριζε ο ίδιος ότι θα βγει υποψήφιος από την πλέον ομάδα. Γνωρίζει τις δυνάμεις του, γνωρίζει τις αδυναμίες του και νομίζω ότι θα πρέπει να το επικοινώνησε και με τα άλλα παιδιά, γιατί είναι δίκαιος. Ίσως τους είπε ότι εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αδύναμο, οπότε γνώριζε ότι πιο πολλοί θα κινηθούν προς τον Σπύρο. Από εκεί και πέρα γνώριζε ότι είναι και δική του επιλογή το ποιος θα είναι ο δεύτερος υποψήφιος. Κατά την άποψή μου, στο χθεσινό συμβούλιο ήταν απόλυτα σωστό που βγήκε ο Σπύρος ο Μαρτίκας πρώτος υποψήφιος. Ωστόσο, αν αυτές οι δύο ψήφοι δεν ήταν του Σπύρου του Μαρτίκα και άλλου ένα που προφανώς μιλάει με τον Σπύρο Μαρτίκα, θεωρώ ότι ο Μπάρτζης ήταν ο επόμενος που θα έπρεπε να ψηφιστεί, αν μιλήσουμε για τους άντρες, έτσι, γιατί οι γυναίκες είναι άλλη κατηγορία. Την υποψηφιότητα του Μαρτίκα, νομίζω, εντάξει, την περιμέναμε όλοι. Το άλλο ήταν το θέμα ποιος θα βγει τρίτος. Υπήρχαν και δύο περιπτώσεις. Είχαμε πει η Νικόλα και η Μελίνα. Για μένα έπρεπε να πάνε στο γυναικείο. Βέβαια, και η άποψη που ακούστηκε ότι αν πηγαίναν στο γυναικείο και παρόλα αυτά αποχωρούσε μια άλλη γυναίκα εκτός ελευθερίας, ότι θα είχαν θέμα, υφίσταται γι' αυτό. Πιστεύω ότι ο Σπύρος ο Μαρτίκας βγήκε πάρα πολύ δίκαια από την κάλπη. Αλλά κατά τη δική μου άποψη προστατεύει τον Νίκο Μπάρτζη, γιατί μετά από τον Σπύρο Μαρτίκα ο πιο αδύναμος αγωνιστικά είναι ο Νίκος. Ο Νίκος ο Μπάρτζης. Το έχουμε δει τελευταία αγωνιστικά ότι έχει πέσει πάρα πολύ. Μπορεί να είναι καλός παίκτης, αλλά καλός παίκτης είναι και ο Αγόρου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, θεωρώ ότι ο Νικόλας Αγόρου σε συγκεκριμένη φάση θα μπορούσε να μην είχε ψηφιστεί. Εγώ πάτησα, γιατί λέει ο Σπύρος ότι ψήφισα άντρα, γιατί πρέπει να μείνουμε λιγότεροι και να παίρνουμε πιο πολύ. Αφού και λιγότεροι να μείνουν οι άντρες, είναι ήδη λιγότεροι, οπότε δεν θα αλλάξει κάτι στα ματσαρίσματα. Το ίδιο πάλι δύο φορές θα παίζουν, δεν μπορείς να πας παραπάνω. Ο Σπύρος, Ασημακόπουλος και Μπάρτης θέλουν να φάνε τον Νικόλα τον Αγόρου. Είναι και έξω από το παρεάκι τους. Τους βολεύει τώρα γιατί έχουν μείνει λίγοι άντρες, μπορούν να πάνε μακριά. Οπότε νομίζω κάτι τέτοιο έχει γίνει.